Τώρα, κυρίες και κύριοι, μια απόφαση κομβικής σημασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο κατασχέσεων και πληστηριασμού ακόμη και της πρώτης κατοικίας τους, εξέδωσε λίγες ημέρες πριν το τέλος του 2022 το μονομελές πρωτοδικείο Ηλίας. Πάμε να συζητήσουμε σχετικά με την απόφαση σταθμό, αλλά και το πόσο σοβαρή είναι αυτή η εξέλιξη για τους οφειλέτες, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλίας, τον κύριο Δημήτρη Δημητρουλόπουλο, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Κύριε Δημητρουλόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Γελτή. Πείτε μας καταρχήν την ουσία της υπόθεσης. Τι ακριβώς αποφάσισε το μονομελές πρωτοδικείο της Ηλίας? Ναι, καταρχάς να διευκρινίσω ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση όμως όχι υπό την ιδιότητά μου του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλίας, αλλά υπό την ιδιότητα του πληρεξούσιου δικηγόρου του πολίτη. Σωστά. Ο οποίος προσέφηκε στο δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε αυτή την απόφαση. Για το ρόλο του Δικηγορικού Συλλόγου στο θέμα αυτό θα πούμε στη συνέχεια. Αλλά όσον αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση, εκπροσώπησα πολίτη υπό την ιδιότητά μου του δικηγόρου. Σωστά. Εκεί λοιπόν το δικαστήριο έκανε δεκτή ανακοπή του συγκεκριμένου πολίτη και ακύρωσε κατάσχεση που είχε επιβληθεί στο σπίτι του, στην κύρια κατοικία του, που ήταν και η μοναδική του κατοικία, και ακύρωσε επίσης και το πρόγραμμα του πληστηριασμού που είχε οριστεί και καθόρισε συγκεκριμένη μέρα κατά την οποία το σπίτι του θα εκτίθεται στον πληστηριασμό. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι είναι μια απόφαση η πρώτη που εκδίδεται στην Ηλίας, στο πρωτοδικείο Ηλίας, με αυτό το περιεχόμενο, και έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και από άλλα δικαστήρια της χώρας και που επιχειρούν να βάλουν ένα φρένο στην αλεξέλεγκτη δράση εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων, οι οποίες προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες κατασχέσεων και πληστηριασμού, ενώ έχει αρχίσει ήδη και κρίνεται από τα δικαστήρια ότι δεν έχουν δικαίωμα να προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις. Άρα, κύριε Δημητρουλόπουλο, ακυρώσατε στο παραπέντε το πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας του πελάτη σας. Η αλήθεια είναι ότι η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε δύο μόλις ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας του πληστηριασμού. Αλλά αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Το θέμα είναι ότι η απόφαση εκδόθηκε έστω και στο παραπέντε, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, και έκανε δεχτή την ανακοπή και ακύρωσε την διαδικασία της κατάσχεσης και του πληστηριασμού. Να σας πω εδώ ότι έχει αρχίσει και τίθεται ένα ευρύτερο θέμα κατά πόσον αυτές οι εταιρείες, οι οποίες έχουν αναλάβει τη διαχείριση των απαιτήσεων που ανήκαν παλιότερα στις τράπεζες, είναι τα λεγόμενα funds, έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν πράγματι σε τέτοιες ενέργειες. Έχει λοιπόν ήδη κριθεί από τα δικαστήρια πρώτου και δεύτερου βαθμού, αλλά και από τμήμα του Αρείου Πάγου, ότι αυτές οι εταιρείες, οι οποίες ιδρύθηκαν με έναν παλαιότερο νόμο, σκοπό δεν έχουν να οδηγούν τους πολίτες στα δικαστήρια με σκοπό να εισπραχτούν αυτές οι απαιτήσεις, ούτε στη συνέχεια να προβαίνουν σε πράξεις κατάσχεσης και πληστηριασμού, αλλά σκοπό έχουν να ενημερώνουν τους πολίτες σε σχέση με τις οφειλές τους, να επιδιώκουν να βρουν τρόπους ρύθμισης των οφειλών αυτών και γενικότερα εξυπηρέτησης των δανείων, και σε συνεργασία με τους πολίτες αλλά και με τους δικαιούχους των απαιτήσεων να βρίσκουν τρόπους εξοδικαστικής επίλυσης των συγκεκριμένων διαφορών. Εδώ λοιπόν είχε υπάρξει μια κατάχρηση εκ μέρους των συγκεκριμένων εταιριών που είχαν υπερβεί το σκοπό για τον οποίο προβλέφθηκε από τον νόμο ότι δημιουργούνται, και είχαν ξεκινήσει αυτές τις δικαστικές προσφυγές και στη συνέχεια τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς, οι οποίες μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν πάρει μια μορφή καταιγίδας. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός κατασχέσεων, πολύ μεγάλος ο αριθμός πληστηριασμών που έχουν προγραμματιστεί ή που προγραμματίστηκαν και έγιναν ασχέτως του αν αποδείχθηκαν γόνιμοι ή όχι. Και κατά το τελευταίο εξάμεινο. Χιλιάδες νοικοκυριά, χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε μια δυνητή θέση. Έχουν προσδιοριστεί και για το πρώτο εξάμεινο του 23. Ορίστε. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί χιλιάδες πολίτες, χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκονται σε δεινή θέση, αντιμέτωποι με τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Μια απόφαση σταθμός, λοιπόν. Έχετε απόλυτο δίκιο, ακριβώς έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, και εκείνο που θα ήθελα να προσθέσω, και εδώ ενδεχομένως μπλέκεται η ιδιότητα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, είναι ότι επειδή το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και που, όπως σωστά αναφέρετε, αφορά
δεκάδες χιλιάδες, ενδεχομένως εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους. Το θέμα λοιπόν αυτό έχει φτάσει στον Άριο Πάγο και θα συζητηθεί σε επίπεδο ολομέλειας του Αρίου Πάγου στις 26 Μάλιστα. Ιανουαρίου του 2023. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη δίκη, οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας έχουν παρέμβει και θα είναι εκεί παρόντες δια των νομίμων εκπροσώπων τους, προκειμένου να υποστηρίξουν αυτές τις θέσεις, αυτές τις απόψεις που είναι υπέρ των δανειοληπτών και κατά των εταιριών διαχείρισης των απαιτήσεων. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Δημητριλόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.